Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να πατάει σε δύο βάρκες, δεν είναι μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ούτε αντιμετωπίζει υπεύθυνα την όλη κατάσταση. Κοιτάζει ένα πρόσκαιρο πολιτικό και κομματικό όφελος, το οποίο νομίζω ότι θα ψάξει να το βρει σε ελάχιστες ομάδες, θα τολμούσα να τις πω περιθωριακές, οι οποίες αρέσκονται στο να δημιουργούν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, θεωρώ, που και στην εποχή του 2011 μέχρι το 2015 ήταν χαρακτηρισμένοι που γέμιζαν εκείνες τις πλατείες. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έχει ψηφίσει με τον κύριο Ξανθό, τον τότε Υπουργό Υγείας, την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Καλό λοιπόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την αυτοκριτική του, να δει ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει τέτοιου είδους πολιτικάντικες πρακτικές. Και νομίζω ότι ναι, πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση τι άλλο μπορούσε να κάνει. Εξάντλησε κάθε περιθώριο που έχει για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Πρόσφερε ένα εμβόλιο καθολικό, ασφαλές, δωρεάν σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα έκανε διάφορες πολλές καμπάνιες προκειμένου να πείσει ότι το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές και είναι το μόνο που μπορεί να σώσει τον ελληνικό πληθυσμό από την νόσηση. Όσοι δεν έχουν, αυτοί σήμερα που βρίσκονται στη ΜΕΘ μετά τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει πλήξει μικρές ηλικίες, το 13% των οποίων έχει νοσηλευτεί είναι όλοι ανεμβολίαστοι, και σήμερα στη ΜΕΘ το 99% των ανθρώπων που βρίσκεται εκεί είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, με ελάχιστες, αν ίσως και καθόλου, παρενέργειες. Εγώ έχω εμβολιαστεί, είμαι πλήρως εμβολιασμένος, χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι αδίκως ο κόσμος φοβάται και αδίκως ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τον κόσμο σε μια τέτοια λογική. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, όπως είπα και προηγουμένως, να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο και να εμβολιαστούμε, προκειμένου να πετύχουμε το τείχος ανοσίας που θα μας επιτρέψει να ξαναβρούμε τη ζωή μας, να ξαναβρούμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας, να ξαναγκαλιαστούμε, να ξαναδιασκεδάσουμε, να ξαναβγούμε και να καταναλώσουμε στα μαγαζιά και στα κέντρα ψυχαγωγίας, να αποκτήσει μια κανονικότητα πλέον η ζωή μας και η οικονομική κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι πηγαίνει σιγά σιγά προς το καλύτερο, να συνεχίσει να αφαιθεί στη λειτουργία της, προκειμένου πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019.